Πάμε στο θέμα της παρουσίας αστυνομίας. Έχω ζητήσει από την αστυνομία να ξεπεράσει κάθε είδους φοβικό σύνδρομο και να ενισχύσει την δηλαδή αποτελεσματική παρουσία της παντού. Υπήρξε. Πότε υπήρξε, μετά από κάποια περιστατικά, μετά από πότε? Ύστερα από το γνωστό περιστατικό της Νέας Σμύρνης υπήρξε. Μάλιστα. Είναι πραγματικότητα. Άρα αποσύρθηκε η αστυνομία. Και θα πρέπει να ξεπεραστεί. Μετά κυκλοφόρησε ένα σύνθημα «Έξω η μπάτσι», σκοπίμως λέω τη λέξη, «Έξω η μπάτσι από τη Νέα Σμύρνη». Εδώ έχω και το σύνθημα που λες και το πανό, ναι. «Έξω η μπάτσι από τις γειτονιές» και είναι ανοιχτή η συνέλευση κατοίκων. Φοβικό σύνδρομο. Υπήρξε. Έξω η αστυνομία από την πλατεία. Φαίνεται πως το μήνυμα αυτό έγινε πράξη. Φοβικό σύνδρομο. Υπήρξε. Από τότε η αστυνομία υποχώρησε μετά το περιστατικό. Αυτό τουλάχιστον αναγγέλνουν οι πολίτες. Επειδή είπαν αυτοί έξω αστυνομία από την πλατεία, φεύγει η αστυνομία. Έτσι γίνεται. Βεβαίως, έτσι γίνεται. Έχω ζητήσει από την αστυνομία να ξεπεράσει κάθε είδους φοβικό σύνδρομο.